Λοιπόν, έχουμε Ασάν εναντίον Κόλεθρου. Λοιπόν, Band Priest για τον Κόλεθρο και για τον Ασάνα Band Warrior. Ωραία. Πολύ σωστά. Band Warrior ο Ασάνας, επομένως. Ωραία, να πούμε λίγο τα decks των παικτών. Με ωραία. Βάση αυτά τα οποία ξέρω, λοιπόν, ο Ασάνας, ένας παίκτης ο οποίος είναι λάτρης των γρήγορων decks, έχει επιλέξει Midrange Hunter, Control Odd Mage, Control Priest και Even Paladin. Οπότε είναι κατά το ίμιση. Και το Band Warrior πώς το εξηγεί. Χάνει λογικά και ο Priest πάρα πολύ από το Warrior. Και ο Mage πρέπει να χάνει. Χάνει ο Priest και έγινε Band of Priest όμως. Άρα κέρδισε τα Mind Games ο Κόλεθρος. Συμφωνώ. Τα παιχνίδια του μυαλού ενός τρελού. Και επίσης εδώ πέρα βλέπουμε Αθάνας ο οποίος δεν έχει One Drop. Παίζει με ένα κάνεις, δεν παίζει με τα. Ξέρεις τι deck παίζει ο Κόλεθρος, εγώ ξέρω. Με καθούν είναι. Σωστός, με καθούν. Σωστός. Beast Charts. Είναι ένα deck το οποίο ανακυκλώνει έτσι. Αλλά κυκλώνεται γρήγορα. Εδώ θα κάνει Nature's Wrath. Ώστε να κυκλώσει το deck πιο γρήγορα. Θεωρώ ότι δίνει ρε φίλε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να φύγει αυτό. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται θα πάει πολύ αργά. Ναι. Δεν έχει κάτι. Μόνο αν είχε Goblin Harry θα το κρατούσε για να κάνει cycle πιο μετά. Εδώ τι θέλουμε, μισά. Χούφερ. Το χειρότερο. Νομίζω παίζει και ένα Dire Friends, νομίζω το παίζει στο deck του. Ναι, αυτό με Dire Friends είναι εφοπλιστικό. Πολύ καλό. Τώρα βέβαια δεν πρέπει να το βγάλει ο Κόλεθρος. Δεν μπορεί κιόλας. Μπορεί αν κάνει Barkskin. Το Barkskin πού να το κάνει. Έλατε. Ξέρεις τις κάρτες, Έχω παίξει λιγάκι. Θα σε τεστάρω να ξέρεις, να δω τις κάρτες. Θέλω. Λοιπόν, εδώ πέρα θα δούμε φυσικά Master's Call σε Dire Maul. Ναι. Γιατί θέλει να τραβήξει Rhino στο 5 ώστε να πιέσει όσο μπορεί. High Main για να αναγκάσει τον αντίπαλο να είναι reactive και να βρει το Rhino. Παίζει και δύο Savannah. Εντάξει, νομίζω αυτό είναι must. Όχι πάντα. Σε αυτό το φόρμα τουλάχιστον πιστεύω ότι okay. Γιατί παίζουν πολλά control 11 και η Savannah είναι όμορφη. Πολύ καλή. Εντάξει, το χέρι του Κόλεθρου είναι ψηλό. Είναι ψηλό κακό. Κακό. Και δεν μπορούσε να κάνει και βιολογία γιατί θα παίξει όλα Σαββάνα. Βιολογία, δεν μπορεί να βγάλει έτσι όπω κάνετε. Ρε φίλε, έτσι λέω πανεπιστημιακά. Κάναμε ένα κατζάνι εδώ πέρα, όμω αλλάζει όλο έτσι. Ναι. Το κατζάνι εδώ πέρα παίρνει το game. Κάνει σάκλι όλο το χέρι του. Θα κατέβει τούντρα και αυτό πρέπει τούντρα. Να το βγάλει άμεσα ο Κόλεθρο. Που λέει θα δώσει Naturalize και μετά παίξει Σαββάνα. Και ήταν λίγο μπροστά ο Σαββάνα στη Σαββάνα. Και δεν καθαρίζει εκεί η Σαββάνα εύκολα, προφανώς. Οπα, μπορεί και με αυτό όμως να κάνει clear. Βέβαια, δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικό γιατί θα χάσει τον draw. Ναι, και το οπότε ίσως πάει για naturalize. Βέβαια, αν πάει για naturalize, θα μπορούσε να κάνει naturalize και branch paths για draw και ανάλογα με το τι τραβήξει μετά, να κάνει ή draw δεύτερη κάρτα ή να πάρει armor. Οπότε έχει δύο plays εδώ. Μπορεί να ξεκινήσει με τότε με το Puff. Σωστά. Puff σε draw σε armor. Σωστά. Απλά δεν ξέρω αν θα κάνει draw ή θα κάνει armor. Σκέφτεται το hero power coin path. Όχι, είναι κακό αυτό, δεν φοράει. Γιατί κοιτάει συνέχεια το space, θέλει ένα για upgrade. Δεν θα σκέφτεται να κάνει hero power. Όχι, θα κάνει αυτό που λέγαμε λοιπόν. Άρα θα κάνει αυτό. Και εφόσον βρίσκει ο Oxygen, θα κάνει armor. Πρέπει να κάνει armor τώρα. Σίγουρα γιατί. Με το πολύ χάρτο που ξέρουμε αυτή την περίοδο. Και τώρα θα κάνει naturalize. Πιστεύω πως ναι. Εντάξει, μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ναι, γιατί μετά έχει κάνει Jan, Coin, 2 Biology. Επίσης ξέρει λόγω του Master's Call ότι πιθανότητα έχει αθάνα στο χέρι του Χάιμε είναι πάνω από 50%. Σίγουρα. Οπότε. Βρήκε δεύτερη τούντρα. Εδώ ίσως υπήρχε και argument για τούντρα σε Timberwolf. Γιατί περνούσε πάρα πολύ damage. Ναι. Περνούσε 6 damage παραπάνω και ανάγκασε και τον αντίπαλο να είναι reactive σε κατζετάν turn. Ναι. Οπότε σου άρεσε λίγο παραπάνω εδώ το. Εδώ ξεφεύγουμε. Εδώ ξεφεύγουμε. Oh, και παίζει. Pyromancer παίζει. Εδώ πέρα. Τώρα. Με Naturalize, spells τον ήρα. Παίζει γιατί μπορεί να τον παφάρει ακριβώ. Αυτό. Πρώτο spells τον δεν κάνει. Ναι. Spells τον την Σαββανούλα. Και bounce. Και τώρα θε να τραβήξει το Innervate. Σωστά το δεύτερο. Οκ, okay, ναι. Πού είσαι, ρε Innervate, ορθόδοξο. Oh! Να το υψηλό ρόλερ. Και βρήκε και το Ferocious, είναι ένα draw. Θα το δεν το δίνει το δεύτερο πάνω, δεν το δίνει γιατί θα πεθάνει. Δεν χρειάζεται, πεθαίνει ο Κατζάν και δίνει το Κάντσο. Σωστά είναι και να ζήσει και ο Pyromancer, γιατί δεν θα ζήσει. Έκανε ένα turn περίπου, τράβηξε 6 κάρτες, 7. Εντάξει, μια χαρά.
Δυνατό. Και τώρα ο Θάνας έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα power turn. Παίζοντας τώρα, όχι τώρα, θέλω να δω Tundra ή ένα Timberwolves, Springpo και θα βαρέσει face ή ένα για πολύ. Δηλαδή παίζεις Tundra, παίζεις ή ένα διπλό Timberwolf, διπλό Timberwolf και Springpo, σωστά. Τώρα Springpo κάνει trade το Pyro Mancer και τα υπόλοιπα πάνε ευθεία. Τα ρίχνεις όλα τα ρίχνεις. Tundra με ή ένα που έχει δει δύο Naturalize έξω και ένα Spellstone. Ναι ρε, αυτό είπα. Όχι Hymen. Ωπα ρε, ξεχνάω κάτι. Δεν νομίζω. Καλύτερο δεν να ρίξει. Έκανε μισκλικ. Δεν νομίζω. Αλλά όντως ήταν πολύ δυνατό αυτό. Ποιο καλό ήταν να κάνει το Tundra Rhino. Βαράγε κατευθείαν γι' αυτό. Απλά είπε ίσως πικάρει τώρα η ένα. Μα η ένα είναι τόσο καλή ρε φίλε. Δεν ξέρω, δεν έχω παίξει ποτέ αυτό ματσάπ, αλλά μου φαίνεται ότι είναι καλύτερο να ρίξει πρώτα το Rhino και μετά την Hymen. Γιατί τώρα σκέψου θα βάραγε για 8 ή τέτοια η ένα και θα παίρναγε κι άλλα 4 το Rhino και άλλα 4 τα Timberwolf. Δηλαδή θα παίρναγε, ξέρω εγώ, άλλα 10 κάτι damage. Δεν ξέρω αν παίζει δύο ανακόντα βέβαια μέσα. Αν λέω βλακές να με δικάσει κάποιος, αλλά εγώ λέω ότι πιστεύω. Ναι. Εδώ τι κάνει. Μήπως εδώ κάνει το Anaconda Charge. Εδώ σίγουρα πρέπει να βγάλεις κάπως την Ιένα. Η Ιένα είναι πολύ. Άμα μείνει κάτω η Ιένα, τελείωσε το game. Εντάξει, το καλό είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να τη βγάλεις. Δηλαδή, αν κάνει ακόμα και Pyromancer πλάθια 3. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο play. Αλλά μάλλον είναι. Ναι. Λόγω κατζιτζάν κιόλας. Γιατί τώρα δεν το χρησιμοποιεί γιατρό στην ουσία. Ναι, σωστά. Και έχει ακόμα ένα innervate. Ναι. Έχει πάνω στον τρόπο για 0. Όπα, τι θα κάνει. Αυτό. Θα πάει για ντρό. Αυτό είναι λίγο. Βρήκε το naturalize. Πολύ greedy ήταν αυτό βέβαια. Εντάξει. Είχε call outs νομίζω. Γιατί να κάνει παρομάτσι, για να το κάνει develop. Πώς. Θα κάνει αυτό και naturalize. Δεν φτάνει. Άγιε κολλή στο spectator εδώ. Μπάρσκι. Α, θα κάνει αυτό. Έχει 20 armor κιόλας. Εντάξει. Οκ. Okay. Δεκτό, πιστεύω. Απλά τα removal του τελείωσαν τα παρομάτσια. Μου άρεσε αυτό το player, φίλε, γιατί κάποιες δύο κάρτες που μπορούσαν να κάνουν cycle. Δηλαδή τώρα κάνει commit ουσιαστικά ότι στον επόμενο γύρο που θα παίξει ο Xoneer. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το player, φίλε, γιατί το Xoneer θες να το κάνεις με τον Άτσο. Δεν θες να το κάνεις commit με τον Άτσο. Αυτό μάλλον είναι δύο ντρο βέβαια με τον Άτσο. Επίσης, δεν αξιοποιείς τον Pyromancer για να κάνει clear μικρά πράγματα. Τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο για τον Γανθάνα να αντιλάρει με τον Pyromancer. Ναι. Τώρα πάει για Tundra διπλό τύπε. Θα προτιμούσα ή να κρατήσει τον Pyromancer, να κρατήσει τα φθηνά spells. Τώρα όμως τράβηξε δεύτερη ένα, έτσι. Τράβηξε δεύτερη ένα, ναι. Ωραία, αλλά το Tundra διπλό τύπε. Τώρα πρέπει να τριντάρεις βέβαια τα Timbers πάνω στο Pyromancer, ναι. Έτσι δεν είναι. Δίνεις 6 damage στην ουσία, ναι. Και παίρνεις 8. Ναι, είσαι χειρότερη, μπορείς να δώσεις και τα τέτοια. Μπορείς να δώσεις και το Tundra πάνω στο Pyromancer, να μην παφάρεις την Ιένα. Δεν νομίζω το τελευταίο. Αυτό καλύτερο. Ναι, αυτό καλύτερο. Αφού έχει πέρασει έχουν πέρασει δύο Pyromancers. Τα παίζεις δύο Timbers. Τα Timbers. Τα παίζεις χθες. Εννοείται τα παίζεις. Έχω παίξει λίγο τότε και μπερδεύω τα μήνυμα σας. Ρε φίλε, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι τώρα εφόσον πέταξε το δεύτερο Pyromancer ο Κόλεθρος. Τελείωσε το game εδώ. Αν είχε Pyromancer στο χέρι τώρα, θα κέρδιζε ο Κόλεθρος. Ναι. Απλά γνωρίζοντας την έλλειψη του Pyromancer ο Αθάνας, το κάνει abuse και του λέει φίλε ένα 0. Τώρα όμως. Τι τώρα, ρε φίλε, πώς θα τα βγάλουν αυτά. Naturalize, Raf και θέλει με draw inner, βέβαια. Ισχύει, αλλά πρέπει να φύγουν και τα τέτοια. Έχει και ένα Spellstone ακόμα. Το Spellstone που είναι clear σχεδόν. Πώς θα κάνει δύο damage όμως τα μικρά. Αυτά δεν νομίζω να γίνονται. Deal 3 εκεί, ok. Για να μην παφαριστεί, σωστό. Εντάξει, το καλύτερο draw ήταν αυτό νομίζω. Ξεκινάει έτσι σίγουρα. Γιατί παίρνει και armor. Φλουπ! Το κάνει. Αυτό ρε φίλε, αν το έχει με Pyromancer, τραβάει το deck. Έτσι δεν είναι. Τώρα το κάνει αυτό. Το κάνει. Ξέρω εγώ τι κάνει. Το κάνει, γιατί το naturalize είναι συνένα. Ωραία, naturalize κάνει το. Έχω μπερδευτεί λίγο ρε φίλε, δεν ξέρω. Νάτος! Ήρθε. Αυτό δεν το θέλεις με naturalize όμως, για να το σκοτώσεις κάπως. Αλλιώς πρέπει να αυτοκτονήσεις την Ανακόντα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Το έχω δει μια φορά από το stream του Θένου αυτό το deck, αλλά ξέρω ότι η Ανακόντα πρέπει με κάποιο τρόπο να πεθάνει. Ωραία. Πεθαίνει πρώτα σε minion συνήθως. Σωστά. Αλλά αν ο άλλος δεν παίξει τίποτα, δεν μπορείς να κερδίσεις. Ναι, αν δεν παίξει και τίποτα, δεν κερδίζεις κι εμείς. Όχι, ρε. Σου κάνει χειροπάρ και κερδίζεις. Πας στα τίγκ. Έτσι δεν είναι. Έτσι να δείτε. Θέλω να πω ότι ο Druid δεν έχει κάποιο win condition πέρα από τον Μεκαθούν. Ναι. Οπότε αν δεν παίξει Μεκαθούν κάτω και δεν παίξει κάτι και δεν βρει όλοι ή οτιδήποτε με το. Με το Alexa βάρει 10 damage. Ναι, βάρει 10 damage. Όχι ρε, πώς θα σκοτώσει την Ανακόντα λέω. Έχει άλλο την Ανακόντα κάτω, ωραία. Ναι. Πώς θα σκοτώσει την Ανακόντα.
άμα δεν έχει κάρτε κάτι. Αν σκοτώσει ένα κόντο, βέβαια θα βάλει ένα κόντο ευθεία μόνη τη. Λες και να κερδίσουμε ένα κόντα. Ξέρω, αυτό ο, πολύ damage. Φίλε. Πώς είναι, πόσο damage αυτό. Είναι legal, είναι 4 και 7. Ένα off είναι. 4 και 7, 11. Πόσο έχει τα 12, ένα off. Ένα off είναι. Τι κάνεις τώρα, ρε φίλε. Σέβεσαι τον Οξονίαρ. Μήπως κάνεις αυτό, hero power και κάνεις τον. Εφόσον ξέρεις ότι ο άλλος έχει κάκολα το φπέν χέρι του, δεν νομίζω να χάνεις κάπως. Οπότε πας όλα face. Και πρέπει να σκοτώσει και το τέλο. Παίζει και το, το πλάτι για να damage ακριβώς. Παίζει και το dire mall. Α, μπορεί να κάνει δύο string που να τριντάρει. Μπορεί να κάνει και αυτό. Α, ναι, σωστά. Μπορεί να κάνει και αυτό για να χάσει ένα damage. Αλλά δεν νομίζω ότι τον πειράζει. Ναι, θα μπορούσε. Τώρα ο κόλληθρος θα φύγει να γύρω πίσω. Είναι αυτό που λέγαμε, το πέταξε παρομάνισερ χωρίς λόγο. Για ποιο λόγο και να δώσει παρομάνισερ. Τώρα δεν είναι μια κάρτα off, δεν θέλει να τραβήξει άλλη νομίζω. Άρα σκοτώνει αυτό στο 6-2, κάνει το XR spell. Ναι. Αλλά μήπως κάνεις πρώτα φερόσιους. Κερδίζεις κάπως. Στην armor. Όχι. Άρα τώρα το win condition σου να πάρεις περισσότερο armor γίνεται, σωστά. Ωραία. Ναι. Σκοτώνει στο 4-2. Κάτσε πώς κερδίζει, κάνοντας το. Κατεβαίνει ο Άκολα. Όχι, δεν έχει μάνα να ρίξει τον Άκολα, έτσι. Αυτό. Δεν έχει μάνα. Με τον Άκολα, λόγω του Άκολα την πάτησε. Ναι. Κατεβαίνουμε καθού. Τι κερδίζει ο Αθάνας. Έχει λίθο. 3, 4, 5, 7, 12. 12. Είναι ακριβώς τζακ λίθα, αλλά από την εντολή για θάνατο. Και, και βρίσκει δεύτερη. Και ένα 0 για τον Αθάνα, λοιπόν. Θα σκοτώσω τον Μεγαθούν! Θα σκοτώσω τον Μεγαθούν! Να και αυτό είναι ένα play. Ό,τι καλύτερο. Ενώ έχει ήδη λίθα, θέλει να κάνει και το BM του. Γελάει κιόλα, το βλέπουμε η αντίδραση. Έχασε λίθα όμω ο Αθάνας. Έχασε. Λοιπόν. Όχι, εντάξει, το σκοτώσω τον Μεγαθούν. Τι ωραίο game, τι ωραίο game. Γρήγορο game. Κάτσε, εγώ το έθελα τώρα. Όχι, μα αλλάξει. Παραγωγή είναι πολύ καλή. Γρήγορο. Με τη μία, μπαμ μπαμ. Δεν ξέρω, πάντα εκεί πέρα πάλι ο Μάτσερ έχασε. Κάτσε να κάνουμε λίγο και μενεγάκι παραγωγή. Pv Pro. Αυτό το Discord. Όχι, εκεί δείχνω, εντάξει. Pv Pro, InSpot, Intrepid Fox ή Food at the Armored Monster. Monster. Πίνω και Monster. Όλοι, εδώ πέρα. Λοιπόν. Γι' αυτό είμαστε τόσο εύθυμοι casters. 1-0 για τον Αθάνα. Φαίνομαι κοντό. Τι άλλο έχει ο Θάνας, είπαμε. Ο έχει Mage, Odd λογικά. Έχει Odd Control Mage πολύ σωστά και έχει και Even Paladin. Και θεωρώ το Even Paladin ίσως είναι. Δεν το περνάει εύκολα. Το Μεγαθούν του Ρούιντεν δεν το περνάει αυτά το Mage. Ναι. Γιατί είναι αργό. Είναι αργό. Το Μεγαθούν του Ρούιντεν πιστεύω είναι δεκάρα, ρε φίλε. Γιατί κάνει και πασχέτζα. Ότι κέρδισε, ότι έχασε από Hunter. Βασικά χάνει από Hunter. Κοίτα, αυτό το game ήταν νομίζω νίκη του τέτοιου, ρε φίλε. Έπρεπε να κερδίσει ο Κόλεθρος. Αν και σου λέω με τον Αθάνα, κοίτα, επειδή δεν το ξέρω τόσο καλά το matchup, δεν είμαι σίγουρο ότι ο Αθάνας έπαιξε σωστά το matchup. Τη Σαββάνα εκεί πέρα. Ακριβώς. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έπαιξε και λάθος. Αλλά για τον Κόλεθρος είμαστε σίγουροι ότι μπορούσε να κάνει κάτι κάπως καλύτερα. Ναι. Δηλαδή εκεί με τον Pyromancer, ότι αν κράτα και τον Pyromancer. Σου ζέδι, είδε τα δύο τυρολές να φεύγουν εκεί πέρα και. Ναι, ναι, ναι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πέταξε το δεύτερο Pyromancer, οπότε ο Αθάνας ήξερε ότι μπορεί να πάει all-in. Ναι. Γιατί το μόνο clear που έχει το 10 OE είναι ο Wild Pyromancer. Και δεν έχει δηλώσει σημείο. Σε αυτό το play είναι στο τέλος με τη Σαββάνα που είπαμε. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή έπαιξε ένα Pyromancer για 3-3. Το οποίο εντάξει, καλό είναι, δεν είναι κακό, αλλά. Ναι. Could be better, θεωρώ. Αλλά εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που συζητήσαμε στην αρχή με τον Band του Priest. Εντάξει. Το μπαμπ του Priest που έγινε από τον Κόλεθρο πάνω στο Νοθάνα. Ναι. Δηλαδή στην ουσία τι φοβάσαι, τι χάνεις. Τον Druid δεν χάνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι άλλο έχει ο Κόλεθρος, έχει χαντεράκι. Δεν νομίζω. Πάλι δεν νομίζω είχε. Αυτό πολύ βέρε φίλε, ενώ δεν είναι βέρε. Παλιά με κράζανε για τα βέ μου και δεν φοράγα βέ, απλά ήταν επειδή είχα τα ακουστικά απ' έξω και κατέβαινε μπλούζα. Λέω το μικροφόνο είναι. Τότε. Λόγω του μικροφόνου είναι. Έτσι, έτσι, έτσι. Αλλάξαμε τον μπαν. Γι' αυτό πηγαίνουμε γυμναστήριο, φίλε. Για να έχουμε αλλαγή. Αλλαγή έχουμε, αλλαγή μπαν. Χρησιμοποιεί την καρδιά των καρτών και αλλάζει τον μπαν του. Νομίζω εκεί. Φίλε, ό,τι καλύτερο. Και νομίζω το μπαν από πριν που λέγαμε που δεν είχε κάποια λογική, ναι. Έγινε σε Paladin. Άρα μπερδεύτηκε το. Νομίζω πως ναι, θα δούμε τώρα παίρνει στο game. Δεν θα κάνω και εγώ μανίκια τατού. Δεν ξέρω. Δεν θα σου πει πολύ. Να, ναι, και όμως παίζει Priest, είναι αυτό που είπαμε. Ακριβώς. Άρα ο Αιμισλίθαλ ήξερε κόλλια και έκανε σωστό prediction.
Λοιπόν, αυτά δεν είναι πολύ καλά το prediction. Πρέπει να τα διώξει για να έρθει ο Xoneer. Ωραία, άρα έχουμε αλλαγή μπαν εδώ πέρα και είναι το Paladin. Πολύ σωστά. Ωραία. Και αυτό το χέρι είναι κλάση ανώτερο γιατί περιέχει και αλκοολίτη. Αλλά νομίζω το πέτα δεν νομίζω να χάνει κάπως ο κόλεθρος. Εντάξει, μπορεί να πρεσάρει. Παίζει... Απλά πρέπει να κυπάρει αναγκαστικά να περάσει. Παίζει νερφάρ και τέτοια ο Αθάνας. Νομίζω είναι control κλασικό control priest. Εδώ δεν πάω να δούμε την κάρτα. Θέλω να δω τι λέει το chat. Να έχουμε live reaction. Το chat σχολιάσε τη λέξη αλκοολίτης. Βλέπεις τώρα είμαστε και με το chat μπροστά μας, οπότε αν μας βρίζει το chat θα μπορούμε και εμείς να... Να τα απεξέλθουμε πάνω, πάνω σε αυτό. Λοιπόν... Το Drake είναι πολύ δυνατό εδώ πέρα, αλλά βλέπουμε έχει naturalize. Το θέμα είναι ότι έχει αρκετά μεγάλα threats ο Priest. Ακριβώς. Το οποίο δεν μπορεί να δηλάρει εύκολα. Ακριβώς. Και naturalize είναι ψηλό... ακραία εδώ πέρα. Εδώ πάρα πολύ καλό Acolyte of Pain. Το οποίο εγγυημένα θα τραβήξει τουλάχιστον μια κάρτα. Μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις. Σίγουρα δύο βασικά. Έτσι όπως πάει. Έτσι όπως πάει. Παίζει κάποιο pain. Υπάρχει σενάριο στο οποίο θα τραβάει δύο κάρτες. Επίσης να σχολιάσουμε πόσο όμορφος είναι ο Αθάνας πλέον. Όχι. Αφήνω λίγο home. Όχι, ρε φίλε, εννοώ home, εντάξει. Εσύ μπορείς να λες για τον Κόλεθρος. Όχι, προτιμώ να λέω για τον Γιάννη. Θα παρεξηγηθώ μετά. Έλα ρε φίλε, εντάξει, μπορεί να είμαστε biased. Νομίζω θα ξεφύγει πάρα πολύ. Λες. Άμα πω για τον άλλον, ναι. Εδώ πέρα δεν κάνεις Drake. Πάντως έχει πολύ ωραία αντέξει ο Κόλεθρος. Τι. Για τον Drake λέω. Και ή του Κόλεθρου. Είναι spam κάπα πράγει το chat. Νομίζω μας έχουν καταλάβει και ξέρουν τι γίνεται. Ωραία, δύο ντρο. Ακριβώς. Περομάντσες, δεν κάνει κάτι. Πολύ καλό το χέρι πάντως του Κόλεθρος. Έχει απ' όλα ό,τι χρειάζεται. Μας κάνει και καρδούλες εδώ το live κοινό. Αλλά μέχρι στιγμής μόνο άντρες. Θέλουμε και λίγο support και από τη γυναικεία κοινότητα. Δυστυχώς. Εδώ πέρα το Psyche καταστρέφει τίποτα. Εδώ κάνουμε branching paths. Γιατί έχουμε 4 mana. Σε τι? Η κάρτα είναι πράσινη. Draw σε armor. Λογικά όχι attack. Πάει για armor. Πάει armor για το σε draw, έτσι ανάποδα. Για να πεις και wild miscalculation. Μάγκας. Συνδεσωθήκαμε εδώ πέρα. Καθόλου καλό χέρι ο Θάνος. Θέλω να τραβήξει. Ισχύει, με διπλή κλέρι. Εγώ θα τράβαγα ρε φίλε. Θέλει δύο κλέρικ εδώ πέρα. Σίγουρο γιατρό. Ναι, εντάξει. Φεύγει πάρα πολύ μετά. Αναγκαστικά πρέπει να τραβήξει αυτό το matchup κιόλας, να βρει γρήγορα τον Άντου ή τα Mind Blast. Είναι άτυχος ρε φίλε, γιατί. Έχει τα δύο Mind Blast και τα. Γιατί τραβάει κι άλλη κάρτα. Δεν θέλει. Θα το κάνει έτσι. Για να μην το κάνει. Α, για να μην το κάνει μιλ. Αλλά γιατί κακό είναι το μιλ. Δεν κακό. Το μιλ εδώ πέρα τα έχει στην ουσία πάνω του όλα. Τα Mind Blast είναι λίγο άτυχα πιστεύω. Ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι. Ρε φίλε, δεν έχει τραβήξει τέτοιο. Δεν έχει τραβήξει. Έχει τραβήξει τα δύο Mind Blast. Ναι. Αυτό το πρόβλημα. Πολύ ναι. Άτυχος και αυτό. Πολύ άτυχος ο Ατάνκας. Εδώ πέρα τι κάνεις όμως. Είναι πολύ περίεργο το matchup, δεν ξέρω. Μου φαίνεται υπέρυθρο του ρίχνει πάρα πολύ, αλλά τώρα είναι αρκετά περίεργο που έχει τα threat στον board και πρεσάρει. Ακριβώς. Πάντως να πούμε ότι σε αυτό το matchup ο τρελός πυρομάντης δεν είναι τόσο καλός στο προηγούμενο. Προφανώς έχει πάνω από 4 health minion. Εγώ ρε φίλε θέλω να μιλάω αρκετά ελληνικά σε αυτό το σχολιασμό γιατί πηγαίνω σε εταιρείες και μιλάνε και λένε τα πάντα στα αγγλικά και ξεχνάμε την ελληνική μας γλώσσα. Χωρίς να έχω κάτι με την ελληνική γλώσσα, κάποια δυναμία, κάποιο φετί. Απλά θα λέω τις κάρτες στα ελληνικά από εδώ και πέρα. Ωραία, πολύ καλό αυτό. Δηλαδή το τεράστιο να βάλουμε ελληνικό client. Έλα. Ελληνικό client. Πιστεύεις αυτό, μάτι, σε αυτό τον αγώνα θα δείξει ο Κόλεθρος το γιγάντιο ανακόντα του στον αντιπαλό του. Εγώ πιστεύω θα συμβεί αυτό. Και το εξάρι σπέλ είναι. Δεν το έχει πάνω του βέβαια. Εντάξει, κάποια στιγμή όμως θα το τραβήξει. Γιγάντιο ανακόντα. Σαν ένα καλό translation. Μπράβο. Λοιπόν, ενθουσιάζομαι αυτό. Τώρα κάτι πρέπει να βρει ο Αθάνας για να μπαουλιάσει. Γιατί δεν έχει πίεση. Ισχύει αυτό. Πιο πολύ χιλάρει ο Κόλεθρος παρά να κάνει damage ο Αθάνας. Αλλά και 3 damage per turn δεν κάνεις κάτι. Πιο φτωχό και από... Δεν ξέρω. Από πολλά πράγματα. Πολύ κακό βέβαια. Και από γειτονική χώρα. Τι κάνεις εδώ. Τώρα τραβάς φίλε. Και ό,τι γίνει. Μεγάλο project. Και όπου μας βάλει.
Ο Κόλεθρος ξέρει ότι και να δώσει μάνα στον Αθάνας, ο Αθάνας δεν μπορεί να κάνει και πολλά με το μάνα. Δεν είναι hunter. Ισχύει. Είναι καημένο priest. Οπότε. Καλά, καημένο priest. Καημένο priest. Τίποτα. Δεν έχει σημασία, λες. Καμία. Φίλε, άμα δεν έχει cloning gallery, δεν πας πουθενά. Συμφωνώ. Εντάξει. Oh, γιατί πάει. Ο Αθάνας φίλε κάνει πολύ quick math στο μυαλό του και έχει υπολογίσει όλες με τρεις πιθανότητες σαν εμένα. Τώρα δεν βλέπω, μιλάει. Με τα δαχτυλιά μου. Σένα. Οι καλοί, καλοί παίκτες έτσι κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να παίξω άμα δεν μιλάω. Εγώ σε αυτή που σε κάθε νεύρω και είσαι τρελός. Σοβαρά. Ναι. Έλα ρε φίλε. Μιλάγεις μόνος σου. Μα με βοηθάει για να ακούω τον εαυτό μου γιατί λέω ξέρω εγώ 3 και 3, 7 έχω lethal. Μου φάση, όπα ρε φίλε δεν έχω lethal. Καταλαβες, αν το λες πρέπει να ακούς τις βλακίες που λες. Συμφωνώ. Ο πήγε face, ε. Κάτι ξέρει. Το κάνει, το κάνει. Για να μην τραβήξει. Το κάνει. Εδώ που φτάσαμε. Εγώ θα το κάνω. Εγώ θα το κάνω. Εδώ που φτάσαμε σε δύο τρόνια. Έτσι ρε φίλε. Και ας τελειώνουμε λοιπόν μια σχέση βαρετή. Το εξάρτησε πέντε αυτό πώς μπορεί να το κάνει σε ένα translate. Φίλοι. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Stampeding. Τι. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Stampeding. Stampeding roar. Αν μου πεις πώς λέγεται η κάρτα, θα το κάνω στα ελληνικά. Θα το δούμε σε λιγάκι. Δεν ξέρεις. Νομίζω Stampeding roar είναι λίγο. Δεν νομίζω. Θα μας πει το chat. Ωραία. Το chat θα μας υπενθυμίσει λίγο που λέγεται η κάρτα. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Ότι βλέπεις cast, ας πούμε, από την Blizzard. Και το παίζουν κάποιοι ότι ξέρουν το game και δεν ξέρουν καν το game. Και δεν ξέρουν βασικά interactions και το παίζουν ότι ξέρουν και τελικά σημαίνει κάτι άλλο. Και γίνονται ρεζί. Πώς θα κάνουμε αυτό, μαθές. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Δεν μιλάω για τώρα. Μιλάω για πριν δύο χρόνια. Θα πάει παλιά αυτό. Που τους παίρνουν με κριτήριο την προφορά τους, στα αγγλικά. Θα με είχαν πάρει τότε σίγουρα. Και μπορεί και το Μαρζίτο. Μπορεί να μην ήσασταν αρκετά να είχατε καλά PRs. Συμφωνώ. Ωραία, παίζει εδώ. Εντάξει, σίγουρα ήταν στο άντρε εδώ πέρα. Εννοείται, πρεσάρι. Και το άργησε κιόλα. Σκοτώνει και τον. Και η αλήθεια είναι δεν έχει καθόλου άρμορ. Ναι. Σκοτώνει και τον δημοπρατητή από τον Κατζέταν. Και τραβάει φλουπ. Το φλουπ. Κάνει φλουπ. Κάτι. Φλουπ, glorious bloop. Ε, πάντα κάτι κάνει αυτή η κάρτα. Όταν τραβά και λες, κάνει. Είναι και golden, παίζει να κάνει περισσότερα. Παίζει να την αγοράσει 20 ευρώ ο κόλεθρο. Λοιπόν. Τι κάνει εδώ. Πας να τα βήξω τέξου, άρα κάνεις κάτι τζάν. Ναι. Να πω ότι πάντως... Σκότωσε το κάτι τζάν σου. Μπορείς να το πετάξεις απλά και να πεις παίξει. Να μην φάει σάκι. Τώρα να φύγει ναι, σάκι. Να πούμε λίγο ότι θέλει να καταφέρει ο Κόλεθρος και για τους καινούργιους παίκτες του chat. Ότι θέλει να ξεφορτωθεί το χέρι του όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν απειλείται από τον Αθάνα. Και σκοπός είναι απλά να παίξει πασχέτζα, να πει ούνο και να κερδίσει. Δηλαδή τι κάνει, λέει ούνο, παίζει με καθούν και τον σκοτώνει. Ναι. Απλά αν ξεχάσει να πει ούνο, χάνει. Η αλήθεια είναι ότι. Γιατί αυτό μπορεί είναι. Να μπερδευτεί, να ξέρω εγώ να μείνει με ένα natural ice χέρι και να μπορεί να το παίξει. Με κανένα inner, όχι inner, εντάξει, να μείνει, ξέρω εγώ τι να σου πω, με μια ανακόντα χέρι. Τι θα κάνει. Και ο άλλο απλά να κάνει χιλ πάνω του συνέχεια και να σκερδίσει. Αυτό δεν μ' αρέσει να πω την αλήθεια. Ποιο? Πάρα πολύ. Το path. Εδώ. Λογικά ξεφορτώνει το path. Να κάνει armor. Σωστά για να μην τραβήξει. Σίγουρα armor. Σάικι, ξανάζει κάτι τζάνε που μέσα το ξαναπέξει. Να πούμε και ένα καλό λόγο για τον Κόλεθρο ότι εντάξει, κάνει πολύ καλά που σκέφτεται αρκετά γιατί αυτό το deck είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Deck. Και πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι δεν είναι εύκολη. Έλα. Δεν είπε κανεί ότι είναι εύκολη. Σωστό. Ειδικά παίζει με τρει κάρτε. Α, δεν ξέρω. Έχει παίξει με τρει. Όχι. Πάει αλλού μετά. Η μητέρα μου παίζει μόνο με τρει. Δεν ξέρω. Αυτό γίνει πυρηνική επιστήμη. Αλλά εδώ πέρα δεν έχει δράκο ακόμα θα είναι. Ο Αθάνας ρε φίλε είναι. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Απλά εντάξει θα. Εγώ πιστεύω ότι δεν τάσει. Κάνει τον Κατζάν. Από την ζωή με πέταξε στο δρόμο την άκρη. Με παράτησε. Είναι... Και σκοτώνει άρμορ σιγά σιγά. Εγώ θα έκανα πέγγι τον εαυτό μου ρε φίλε σε αυτό το μάτς. Δεν νομίζω. Ο Αθάνας. Όχι. Εντάξει, κερδίζεται ακόμα. Κερδίζεται λε. Εντάξει, κοίτα δύο mindless στην αρχή και είναι βαρύ. Εγώ δεν ξέρω πώ κερδίζεται. Δεν σκοτώνει Κατζάν νομίζω. Δεν σκοτώνει λε. Ναι. Έχει πέντε κάρτες ακόμα. Σωστός. Λες και καλά να βασιστείς το ότι ο άλλος θα πάθει Death Lord και να το αφήσει κάτω τον Κατζάν. Εγώ αυτό θα έκανα, εσύ. Όταν είσαι πίσω, κάνεις κάτι περίεργο για να μπερδέψεις τον αντιπαλό σου. Και δεν σκοτώσεις. Πολύ ωραίο κόμμετ εδώ από τον Lethal, μπράβο. Γιατί δεν μου κάνεις σάκι. Ήθελε να πετάξει το 4-4. Το οποίο είναι μια κάρτα 4 μάνα 4-4 που δεν κάνει τίποτα. Στην ουσία, ακόμα θες να διέσαι το χέρι. Το deck του χέρι για να φτάσει στο μεγαλύτερο. Εν τω μεταξύ, ο Αθάνας μου ότι παίζει Dragon Priest, αλλά δεν νομίζω ότι παίζει. Του ξέχασα τον Dragon στο deck του. Είναι όπως είχα κάνει εγώ με το Ρένο. Ένα τέτοιο με τέτοιο πατέντο νομίζω. Εντάξει, εσύ είσαι άλλη περίπτωση. Συμφωνώ. Λοιπόν, θα κάνει το κόμπο για να κάνει clear με τον τρελό πυρο Μάντι.
Και τι κάνει εδώ πέρα, Pounds Moonfire. Δεν ξέρω. Τι κάνεις εδώ πέρα. Pounds Moonfire Face. Να διαβάσω το chat. Your giant anaconda is insane, Death Lord said. As he slipped his feminine hand to call it throws. Δεν μου αρέσει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε... Πρέπει να πούμε κάτι στο chat, ότι όποιος άντρας είναι... Πολύ καλό Moonfire αυτό, σκοτώνει τον board του. Oh. Αυτά λίγο 319 IQ. Θέλει ότι είναι 124 IQ, εντάξει, όχι κάτι υπερβολικό. Εγώ δεν σκέφτηκα πάντως, το σκέφτηκες. Πιστεύω ότι ο Κόλεθρος είναι πιο έξω από το σώμα. Το προσβάλλεις. Μην το πάρεις προσβολή, γι' αυτό βρίσκεται εκεί και εσύ βρίσκεται εδώ μαζί μου. Εντάξει, όχι πλάκα έκανα. Συγγνώμη. Είστε πολύ έξυπνα, παιδιά. Έχω βάλει ξυπνητήρι πιο νωρίς να πάρω τώρα στα qualified. Για να ανεβάσει το IQ σου. Ναι. Θες να πάμε στη Mensa να κάνουμε τεστ IQ. Θα το προσπαθήσουμε μετά το event. Τώρα ο Θάνας είναι σε φάση, λέει. Το χέρι του πώς κερδίζω. Σε φάση 30 εγώ, άλλο 55. Εγώ θα κάνω κονσίδι. Καλά, η αλήθεια είναι ότι πάει για κονσίδι. Δηλαδή χάνω τόσο πολύ, ρε φίλε. Στο μπάσκετ, άμα χάνεις, ξέρω εγώ, 55-30, δεν το δίνεις το μάτς. Παίζει Άντουιν στο μπάσκετ. Παίζει, ρε φίλε. Ας πούμε, ο Αντετοκούμπο Άντουιν είναι η φάση. Ωραία. Και τι κάνεις εδώ πέρα. Χειροπόρτι θα κάνει. Κάνεις, να περάσεις περισσότερο damage μπορείς. Μπάσκετ, τον πας από τα 55 στα 49. Χειροπόρ, καμπάν. Κάνει κλέρικ, χίλτι κλέρικ, τραβάς δράκο, μετά κάνεις το... Ρε φίλε, μήπως υπάρχει κάποιο σπέλ το οποίο κάνει ζημιά στον Priest. Μπορεί να υπάρχει. Ω, oh, πολύ καλό, πολύ καλό. Okay. Ναι, αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε. Ότι γενικά ένας λόγος που το Priest μπορεί να δυσκολέψει τον Druid είναι επειδή έχει το Sacred Team και μπορεί να του δώσει κάρτες, οποίες θα μπορεί να σκοτώσει μετά τον Druid. Καταλαβαίνεις. Πολύ καλό αυτό που έκανε. Και θα πάει πρώτα fatigue ο Druid, οπότε ο Priest μπορεί κάλλιστα να τον αφήσει και άλλη στράζα fate του κάρμα. Η φίλη σου. Διαφήμιση. Εντάξει, όχι. Εδώ πέρα πώς γίνεται αυτό. Διπλό να του. Να του λέει, διπλό σπελιστών. Δεν θα ξανακάνω διαφήμιση, συγγνώμη παιδιά. Ο Αθώνας κάτι σκέφτεται εκεί πέρα και μετράει. Τα ντρός του. Εδώ πέρα κάνεις... Pyromancer. Μπορεί να τη σκοτώσει πάντως την αλληστράζα. Pyromancer Cleric. Ναι, το ασάκι. Μπορείς να κάνεις Pyromancer Cleric και διπλό Spellstone. Το... ή και ένα Spellstone. Α, ή Flub Gloop για να, okay, για να γλιτώσεις να μην φάω τα αυτοφέις. Έτσι κι αλλιώς έχει τραβήξει όλο το deck, οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις Flub Gloop. Δηλαδή... δεν θα θες να πεθάνει Cleric. Απλά ρε φίλε... λες τώρα να κάνει απλά pass ο Αθάνας και να κερδίσει έτσι. Άμα πέσει κάτω με καθόν τρώει σάκι. Βασικά περίμενε. Τι έχει ο Κόλυθρος στο deck του. Έχει ένα 2-2. Έχει. Σωστά. Και ένα Naturalize. Σωστό. Άλλες τρεις κάρτες έχει. Ήταν 5 συν 2 τώρα. Νομίζω 3, ναι. 3 και 2 στο draw του. Ξέρεις τι, υπάρχει τρόπος ο Αθάνας να γεμίσει τόσο πολύ το board που να μην μπορεί να κάνει ποτέ clear ο Κόλυθρος. Όχι. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό όμως. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα αφήσει κάτω την κλέρικο. Μπορεί να κάνει Hero Power, Καμπάλ, Hero Power. Δεν κάνει Καμπάλ, δεν κάνει Καμπάλ. Όχι, θα το σκοτώσει. Αν θα το κάνει, θα τον μπαφάρει. Όχι, να μην πεθάνει. Ωραία, αυτό καλό, καλό, καλό. Οπότε τώρα θα χρειαστεί να το κάνει Spellstone για 3. Ωραία, άρα τελευταία κάρτα είναι το 2-2. Όχι, άρα πρέπει να κάνει. Άκου τι γίνεται τώρα. Πρέπει να κάνει το Spellstone στην Cleric και μετά του μένει ένα 2-2. Άρα νομίζω ότι ο Αθάνας μπορεί να κερδίσει το game τώρα. Ναι. Γιατί δεν θα έχει τρόπο ο Κόλεθρος να σκοτώσει όλα τα τέρατα. Απλά δεν πρέπει να παίξει Minion. Ακριβώς. Θα το κάνει. Πιούπεξ. Και θα κάνει σε κάποιο σημείο Acolyte μόλις βάλει board μαζί με Psychic. Θα πεθάνει λίγο φατίγκο τέτοιο. Νομίζω ότι το game έχει πάει στον Αθάνα, δεν είναι. Ναι. Άρα, αυτό με την Cleric και το 2-2 ήταν πάρα πολύ καλό play. Το κάνεις, δεν νομίζω να χάνεις κάτι από το Mind Blast αυτή τη στιγμή και να μην το παίξεις. Το κάνεις. Έχεις μάνα, έχεις κενό, okay. Και πατέρα, έχεις τα πάντα όλα έτσι. Δεν θα κάνει Discover Spell γιατί η Anaconda είναι Beast. Δεν με δράκω. Ωραία, τριάρι... Οπότε για 3 βαράει ο Κόλεθρος, για 2 Αθάνας. Θέλεις αυτή τη στιγμή να φάει λίγο fatigue. Μήπως κάνεις απλά στα Binding Roar για να κατεβάσεις την Anaconda σου. Ο Θεός θα παίξει Minion σίγουρα. Και μετά σου κάνει άλλος Roar και μετά σου κάνει άλλος Scream και να χάσεις. Όχι, κοίτα τι γίνεται. Ο Κόλυθρος δεν μπορεί να παίξει τίποτα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, παίζει την Anaconda.
Ωραία, θα το κάνει. Ποντάρει ότι δεν έχει τρόπο να δεν έχει side scream. Γιατί το Dusk Breaker εδώ τα σκοτώνει όλα. Το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα κατέβει ο Μεκαθούν και μετά θα κάνει clear το Μεκαθούν και θα κερδίσει ο Κόλεθρος. Άρα, στην περίπτωση. Γίνεται κάποιο να κατεβάσει και να κάνει clear το Μεκαθούν. Cream ο Αθάνας, το κάνει και κερδίζει. Οπότε ναι. Το πλήτωρο και τον Αθάνα είναι, ξέρω εγώ, να κάνει wallet acolyte, σωστά, και side scream. Και να του πει. Ή να σκοτώσει την Ανακόντα και να κάνει κρίμα ακόμα καλύτερα. Σκοτώνει την Ανακόντα. Σκοτώνει την Ανακόντα και κάνει κρίμα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί. Κρίμα. Δεν μπορεί. Κάτσε, θα το βρω το play, περίμενε. Είμαι λίγο κρύο, θα το βρω. Μπορεί να πάρει την Ανακόντα με Acolyte Cabal, αλλά. Δεν είναι πολύ καλό αυτό νομίζω. Βασικά. Και το κάνει μετά σάκι. Κακό δεν είναι. Κακό δεν είναι. Ναι, μπορεί να του πάρει την Ανακόντα. Δεν πεθαίνουν τα μηνύων σου. Και μετά, αν παίξει καθόν ο Κόλεθρος, να του πει: ωραία, πάρτε αυτό το deck πίσω. Βέβαια, περίμενε. Πρόσεξε τώρα. Αν του πάρει την Ανακόντα, μετά δεν μπορεί να του πάρει τον καθόν. Και μετά θα καθούν, μπορεί δεν να πάρει ποτέ. Δεν νομίζω να του πάρει καθόν κάπου. Ξέρεις, σκέφτομαι. Κάνει αυτό το play. Okay, τώρα μπορεί ο Κόλεθρος να τρεϊντάρει και να σκοτώσει όλα του τα μηνύων και να μείνει μόνο με καθόν στο deck. Ναι, αλλά πώς θα πέσει. Θα παίξει με καθόν μετά γυμνό. Και θα πρέπει να τον σκοτώσει μετά ο Αθάνας. Ωραία. Θα μπορεί να τον σκοτώσει όμως τον Μεκαθούν. Έχει 6-7 κάρτες στο deck και νομίζω έχει μια καμπάλια ακόμα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Κιόλας. Σίγουρα δίνει τον breaker. Οπότε τώρα ο Κόλεθρος πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνει clear το board. Και άμα πέσει ο Μεκαθούν, ώστε να μην έχει αρκετό damage για να σκοτώσει τον Μεκαθούν. Το Skeleton που πάει 5. Όχι, όχι. Καταλαβαίνω. Το Skeleton είναι 5, qualifier 10, πεθαίνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ναι, σου λέω ότι σκέφτεται το Κόλεθρος. Μπορεί απλά να τα σκοτώσει τα μήνυμα του, να κάνει και τα δύο σπέλ και να παίξει απλά το τέμπο. Το ξέρω την πλευρά του Αθάνα το μάτσα από αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο Αθάνας παίζει σωστά. Θέλω να πω, Κόλεθρος τι κάνει, ποιες κάρτες ποντάρει ότι δεν έχει στο χέρι του Αθάνας, ώστε να δώσει τον εαυτό του μια μικρή πιθανότητα να κερδίσει. Ναι. Γιατί από την πλευρά του Κόλεθρος δεν έχει λήξει το game ακόμα. Ναι. Άρα σου λέμε, τα play τώρα είναι δύο. Ή δίνει όλα τα σπέλ, μένει με καθόν το παίζει τέμπο next ten και λέει δεν έχει δεύτερη καμπάλ. Σωστό. Που μάλλον και κάτι τέτοιο πάει. Τώρα κάνει σίγουρα clear και παίζει με καθόλου γυμνών extern. Πάνω στο 4 είναι θες. Μήπως κάνεις naturalize και απλά κάνεις clear, είπα. Ναι, να παίξει με καθόλου γυμνό. Και του καταφέρεις και λίγο. Και δεν έχει κάποιο trade αυτή τη στιγμή στο χέρι του. Εντάξει, τέλος πάντων, ο Αθάνας τώρα τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να παίξει όσα περισσότερα μήνες γίνεται. Όταν δεν κάνει attack. Τι? Κάτσε τώρα, αν του σκοτώσει όμως το Μεκαθούν τώρα, ο Αθάνας χάνει ο τέτοιος. Δεν βάζεις board, απλά και πρεσάρεις και κάνεις psychic. Κάνεις ignore τον... Και κάνεις psychic. Κάνεις psychic, σκύει. Απλά εντάξει, δεν ξέρει ο Κόλεθρος ότι έχει psychic. Το 5-4 Skeleton. 5-4 Skeleton, Drake, Hero Power. Πιο πολύ δεν είναι το συνένα damage, το συνένα health αυτή τη στιγμή. Hero Power δεν κάνεις, παρομάντζερ παίζεις, δεν χρειάζεται να κάνεις. Νομίζω Skeleton για το συνένα. Ρίχνεις τέρα τα κάτω. 2-4 Hero Power. Όχι Hero Power, παρομάντζερ. Παρομάντζερ, συνένα. Συμφωνώ. Εντάξει, τώρα ξέρουν και δύο παίκτες ότι το game έχει λήξει νομίζω. Γιατί και ο Κόλεθρος ξέρει ότι ο Αθάνας και να μην έχει το Sacred Screen θα έχει το Shadow Vision. Οπότε σε κάθε περίπτωση θα. Σωστό, πολύ σωστό. Περίεργο deck πάντως το καθόν Druid. Εγώ πιστεύω ότι το έφερα να θα κάναμε 3 σε όλα τα matchups. Κάτι τέτοιο παίζει να γίνει εδώ πέρα, χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος. Έτσι λες, Δεν ξέρω, εδώ πέρα σίγουρα πας στα πάντα face. Ακριβώς. Και... Μπορεί να κάνει και ένα restore health έτσι για να τα εκδίδει το κόλλητο σου. 2-0 να πάνω. I can't win them all, ξέρω πολύ, ότι... Πολύ περίεργο matchup, αλλά θα το παίξε πιστεύω πάρα πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι είναι υπέρ του Druid κατά πολύ κιόλας. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά... Λόγω του armor κιόλας. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να πρεσάρει τόσο πολύ armor που έχεις. Είδαμε τώρα έχει 60 armor περίπου. Οπότε αυτό που κατάλαβα τώρα είναι ότι ως druid θέλεις σε κάθε περίπτωση να, σαν druid θέλεις να ξέρεις ότι θα φας Psychic Scream. Ναι. Τουλάχιστον 2 minions από την πλευρά του priest στο deck σου. Οπότε θα πρέπει να κρατήσεις ένα pyromancer για να κάνεις clear αυτό που πάρω scream. Οπότε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις pyromancer για να κάνεις clear τον board του άλλου. Πρέπει να κάνεις τους pyromancers για να κάνεις clear το δικό σου board. Ναι. Αλλιώς δεν μπορείς να κερδίσεις. Όπως πήγε και έκανε κιόλας με το. Ακριβώς. Γιατί ο Priest κάθε φορά θα πάει να κάνει abuse αυτό το πράγμα. Ο Θάνας ήξερε το matchup.
Ο Κόλεθρος δεν ξέρω αν ήξερε τόσο καλά το match-up, οπότε είχαμε. Καλά το πήγε, γιατί πήγε να κάνει κάποιο clear τα δικά του minions. Απλά είχε και ο Θάνατος στον board του. Ναι, ναι. Έπρεπε να απαντήσει κάποιο. Εγώ πάντως πιστεύω, Βαγγέλη, ότι επειδή δεν πρέσαρε αρκετά ο Αθάνας λόγω του κακού χεριού του, ότι ο Κόλεθρος θα έπρεπε να παίξει πολύ πιο αργά το match-up και να χρησιμοποιήσει τα. Δεν πειράζει να πα damage αυτό το match-up. Εκτός αν ο άλλος έχει δύο Twilight Drakes και σε βαράει, ξέρω εγώ, 8 άρεσε κάθε γύρο. Που δεν είχε. Που δεν είχε. Είχε ένα, έφεγε Naturalize, σωστό. Αντρικό. Και τελείωσε εκεί πέρα. Τάντρικο. Όλα αντρικά είναι. Εντάξει. Για άλλο άνθρωπο μιλάει, δεν νομίζω να είναι για τον Αθάνα αυτό. Ωραία, και είμαστε 2-0 για τον Αθάνα και του έχει μείνει. Του έχει μείνει, όχι Paladin, γιατί μπαναρίστηκε. Το Ban Paladin. Του έχει μείνει το Mage. Του έχει μείνει η Τζέινα, η Μάγισσα. Η Μάντισσα. Όχι, Μάντισσα είναι η Priest. Τζέινα. Από τα αγαπημένα τον Druid. Από τα πιο όμορφα πράγματα στον κόσμο δεν είναι να κάνεις τζαλαλάλ σε ζόλα. Ναι. Και να του λες. Το Ragnaros βασικά. Ρε, έπαιξα με ένα σε ένα τουρνουά και του έκανα Ελίζ και πήρα αυτό που κάνει copy τα damage minion σου. Δεν πάμε game. Και του έκανα 4 Ragnaros σε ένα γύρο. Απίστευτο. Και δεν έκανα ό,τι και. Λοιπόν, και τώρα έχουμε. Ω, έβαλε. Νομίζω κερδίζω Mage αυτό το match-up. Τι είναι όμως αυτό. Το Hunter. Midrange δεν θα είναι. Είναι midrange. Είναι πολύ τζιμπέι το χέρι του. Εγώ πιστεύω ότι είναι recruit. Θα πω εγώ recruit. Τι είναι το recruit. Δεν δράτλει, συγγνώμη. Και τα δύο μπορεί να είναι. Φιλά, και τα δύο παίζουν ένα tracking δύο. Τι πιστεύει εσύ όμω με τα deck που έχουμε δει. Κοίτα για να βάλει. Εγώ πιστεύω ότι δεν δράτλει είναι. Δεν δράτλει. Για να πατάρει πάλι την. Παίζει αντικοντρόλου και παίζει αντικοντρόλου, οπότε είναι πιο πιθανό να έχει δεν δράτλει. Το βρήκαμε. 8-8 charge. Ο βασιλιά Crash. Ο βασιλιά Crash. Το πρώτο set του game να πούμε. Κάρτα που βγήκε το 13. Από το 13 αυτή η κάρτα. Πρώτη τζέταρτη του Hunter, έτσι. Εντάξει. Αυτό βέβαια είναι κάτι που δεν θα έπαιζε ο Χοκάι στο deck του. Δεν ξέρει. Τι κάνει αυτή η κάρτα, δεν ξέρει. Απλά είναι 9-8-8. Είναι τσακωμένη. 21 πούμε του Κόλεθρα ότι είναι λίγο χειρότερο από την οικονομική κατάσταση τη χώρα μα. Mm. Έχει πιθανότητα να βελτιωθεί γιατί έχει το tracking. Δεν είναι τόσο άσχημο. Μπορεί να βρει Κέλεσε. Το Κέλεσε εδώ πέρα παίζει. Δεν είναι τόσο κακό μάτσα. Παίζει Κέλεσε. Το... Γιατί δεν παίζουν όλοι. Εντάξει, δεν νομίζω να μην παίζει Κέλεσε. Να πω την αλήθεια. Κέλεσε, πάμε. Νάτος, αλλά και αλλά... Κατερίνα. Και ο Ντάστα. Ο Ντάστα δεν νομίζω τόσο, αλλά. Παίρνει Κέλεσε γιατί θα πεθάνει από το hero part του Mage, γι' αυτό. Δεν είσαι και αυγό. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι παίρνει Κέλεσε πάντω. Είσαι περιθώριο για το αυγό. Αυτό μόνο. Δηλαδή, άμα βρει αυγό τώρα που είναι ένα 3, ένα 4. Sorry. Βαράει για ένα το αυγό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν βαράει για ένα το αυγό. Τι? Δεν πεθαίνει τόσο εύκολα το αυγό. Α. Κάτσε, ρε φίλε, και τα αυγά θα τα σκοτώσει, δηλαδή σε Mage. Δεν τα σκοτώνει. Okay, πόσο κακό χέρι. Εντάξει, θα πούμε και το χέρι του Αθάνα δεν είναι πολύ καλό. Έχει βέβαια το Blaze Caller που είναι σημαντικό. Το Voodoo Doll έχει. Το Voodoo Doll, okay, αλλά δεν έχει, είναι δεν έχει τον. Το Pesa Sack είναι καλό. Δεν έχει καλύτερα του deck, ούτε την Τζέινα που είναι. Δεν τη χρειαζόμαστε ακόμα, γι' αυτό δεν την έχουμε. Τζέινα χρειάζεται αυτό το WhatsApp. Σίγουρα. Ναι. Παντού χρειάζεται. Άμα δεν είσαι ο aggressor, το χρειάζεσαι. Άμα είσαι ο aggressor, δεν χρειάζεσαι. Ναι. Αλλά δεν νομίζω να είσαι πολλές φορές aggressor. Τα αγαπημένα μου τέξι στο game είναι αυτά τα οποία έχουν καλό hero power και hero το οποίο χειροτερεύει το hero power. Σαν το Quest Warrior με Garros. Και που είχες και odd μέσα. Πλά τους τρόλαρες. Όχι άκυρο, δεν γίνεται αυτό. Είναι αυτό μάνα ο Garros. Ναι. Να δοκιμάσεις το. Λοιπόν, τώρα πιστεύω κάνεις βουντού κόκλα. Κόκλα. Ναι, αλλά και κάνεις coin ping. Έτσι. Φοβάσαι το cube. Το φοβάσαι. Δεν το φοβάσαι το cube. Η εναλλακτική ποια είναι, απλά να απλώσεις τραχανά με τα fireflies. Που δεν μ' αρέσει σου πολύ. Απλά το να του αφήσεις για ένα γύρο το ras. Πόσο κακό είναι. Το cube είναι το θέμα. Το cube είναι το πρόβλημα, ακριβώς. Και είναι κάρτα που θα την κρατούσε ο Κόλεθρος. Σε αυτό το matchup, ναι, πιστεύω. Βασικά, δεν κρατούσε. Ο Κόλεθρος παίζει με τις αμάστριές του ή τους αμαστές του στο chat, να το πούμε και αυτό. Να δούμε να δείξει λίγα αγάπη το chat στον Κόλεθρος, ο οποίος χρειάζεται την υποστήριξή σας. Είναι δύο game πίσω. Είναι δύο game πίσω, αλλά έχουμε δει πολύ μεγάλες ανατροπές στο χάρστο. Επίσης, επειδή κάτι λέει για τεστ IQ το chat για τον Τζανέτο. Παιδιά, θέλω να με. Θέλω να βάλετε καμιά πάτε. Ωραία ερώτηση να πω στον Τζανέτο. Στο τέλος του game να την πούμε. Όπα, Grizzly εδώ πέρα. Στείλτε κάποια ωραία πόσο ερώτηση. Πόσο πάει το Grizzly. Πόσο έχει κουνέ κάρτες στα φάρα πάνω. 3, 12, μείον 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Γυαλίζει. Α, έχει άλλη. Παίζει tracker έτσι. Και καλά κάνει. Και καλό είναι. Είναι η τώρα εξερευνήτρια ο tracker. Και είναι καλός εδώ πέρα που μου χάρισε. Πολύ καλός.
Γιατί 3 mana 3-3 με effects, πολύ καλό. Play Dead είναι κακό, κάνετε ότι είναι κακό σε αυτό το σημείο. Σε αυτό ματσάπ γενικά. Αντρικός tracker. Ας πούμε σε αυτό το σημείο. Αντρικός ψάχτης. Δεν ξέρω καν γιατί το σκέφτεται. Θα πρέπει να σκεφτεί το tracker, όχι το, το tracker. Συμφωνώ. Δεν είναι η Καθρίνα κιόλας έτσι. Καθρίνα, ο Dance έχουν φύγει. Σωστό, σωστό. Έλα, πάρε το tracker να, να δω κάτι. Το πει. Και δεν κάνει tracker. Γιατί? Γιατί? Εντάξει, θα πει 3-3, το άλλο και είναι και on care. Σίγουρα τάκερ. Είναι on care. Μα θες να βρεις κάτι, ρε φίλε. Τώρα το, το άλλο σκάφο. Τρέξι είμαστε ακόμα. Βασικά εδώ πέρα cube θες να βρεις. Ρε αγόρι, κάνεις tracker για να βρεις κάτι in extern. Να παίξεις κάτι in extern, δεν έχεις play. Tracker. Καλά, in extern είσαι και το τέτοιο και το grizzly. Τώρα όμως εδώ πέρα θα πολύ καλύτερο το flanking, να πω την αλήθεια. Φανώς. Όπα. Αυτός είναι τυραννόσαυρος Rex. Θα σου πω. Αφού είναι καλό έτσι. Τι κάνει Grizzly, έχει φύγει ένα doll. Ρε φίλε, πρέπει να κάνεις tracker όσο πιο γρήγορα γίνεται για να πρεσάρεις. Α, αυτά θέλεις. Αυγό. Ή αυγό, ή cube, ή κάτι τέτοιο. Πω, και τα τρία είναι πολύ καλά, πιστεύω. Απλά σκέψου αν έχεις κάνει last turn tracker, τώρα θα μπορούσες να του κάνεις, ξέρω εγώ, cube ή να του κάνεις αυγό. Με plated. Το cube τώρα τόσο καλό είναι. Πιο κάπου πολύ μαζί το αυγό, να πω την αλήθεια, έτσι όπως είναι το χέρι. Ναι. Απλά το καλό με το cube είναι ότι μπορείς να το παίξεις τώρα και να ποντάρεις τέλος αν έχει polymorph. Βέβαια, αν έχει polymorph, είστε. Σε πόλεμο, μόνο τι λέω. Πόπο. Είναι ό,τι είναι ό,τι. Έχω πάθει δεύτερο, ράστο. Αυτό είναι. Το βουντού ντόλ εννοούσε, έχει το πόλεμο. Αυτό. Μπορεί να μου πει μια συνοχή που έχει. Εγώ θα έπαιρνα last turn τέτοιο, θα έκανα cube και θα έκανα cube στην πρώτη ευκαιρία. Μπα και πρεσάρω λίγο να του περάσω λίγο damage. Οτιδήποτε έχει μέσα στο cube απλά για να υπάρχει κάτι σε κάποιο clear. Φίλο Χάντερ πρέπει να σκοτώσει το Mage. Ο Mage έχει καλύτερο χειρό πάρα από σένα. Και η Καθρίνα που έφυγε. Και συνήθω το μάτι το κερδίζει με αυτό που παίζει Καθρίνα. Για αυτό που θα βγάλει καθένα να μετράει σκόρτα, το κάνεις cube και να ανοίξεις. Ώστε να υπάρχει board πάντα. Γιατί το μέσο κάνει συνέχεια clears. Εντάξει, να πούμε εδώ πέρα ότι ο Αθάνας θέλει σίγουρα να παίξει ένα Firefly, στο επόμενο γύρο να μπορεί να κάνει active τον battle και να το play scholar, ο οποίος είναι ένα ωραίο μωράκι, το οποίο θα κατέβει, θα κάνει τη δουλειά του. Και πάει face. Σωστά πάει face, 100%. Αυτό. Αυτό λέει ο face. Face. Και το trade δεν είναι κακό, ρε φίλε, γιατί. Τι φοβάσαι όμως. Cube, ξέρω εγώ. Ισχύει. Του δώσει play. Τότε το λέγαμε. Του δώσει play. Εντάξει, και αυτό καλό είναι. Ο Αθάνας είχε μια φάση. Not bad, not bad. Next turn έχει Ziliax Spider Bomb. Καλό είναι. Εφοπλιστικό play. Μπορεί να το κάνεις και τώρα, βέβαια. Και να φας Blaze Caller και να ράξεις. Και τι κάνεις, Spider Bomb σε Soul Care, Play Dead. Λοιπόν, ευκολότερος Blaze Caller ζωής. Συμφωνώ, πολύ καλός εδώ. Ναι, και τώρα τυπικά μπορεί να κάνει τέτοιο, μπορεί να κάνει... Devil Soul. Devil Soul σε trade, ναι. Απλά πεθαίνει πανεύκολα. Ναι. Κακό δεν είναι, κακό δεν είναι, εντάξει. Του κόβει και το Blaze Caller, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι τώρα ο Αθάνας λογικά θα κάνει pink και 4-4. Για τον Blaze Caller δεν αξίζει, θεωρώ. Είναι καλύτερο να το κάνει next. Μπορεί να κάνει Blaze Caller σε. Όχι, όχι, όχι. Σε Flame Elemental, σε Baku. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Okay. Θέλω να κάνει pink σε 4-4. Ναι, αλλά ώστε δεν να μπορεί. Κάνει Blaze Caller μετά. Α, όσο εκεί μπορεί το Αθάνας. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει minions ο Caller του, γιατί γίνονται clear τα minions του Αθάνα. Και το 4-4 καλό είναι, ρε φίλε. Δεν αλλάζει πολύ. 4-4 το 6-6. Καλύτερα να κρατήσει την εξάρα για το free όμως με κάποιο fury δεν είναι καλύτερο. Όχι, ρε φίλε. Γιατί μέσα στο clear είναι ένα μήνυμα σε clear board. Μπορεί να αργήσει πολύ να κατέβει. Θα αργήσει και το πρώτο θάνατο όμως. Και 4-4 κάνει εδώ. Για να είσαι flexible. Το τι λέξει σε ένα μήνυμα θέλει να το κρατήσει. Είναι πολύ καλό. Είσαι δικαιώνει να φανεί. 100% ρε. Παίζει και το flame elemental εδώ. Εγώ θα το παίζω. Elemental είναι anyway αυτό. Και εδώ μπορεί να παίξει crash για face. Γιατί face. Τον αναγκάζει πάλι να είναι reactive. Και εδώ τώρα θα χρειαστεί ο Ατάνκας να κάνει τον Blaze Caller για να κάνει clear. Αλλά θα το κάνει πολύ καθαρά clear γιατί θα κάνει Blaze Caller ping. Όλοι είναι υπολογισμένα, φίλε Βαγγέλη. Ξέρω ότι θα γίνει στο game 5 γύρους πριν. Μετά. Όχι, πριν ξέρω. Α, πριν παίξουν τους γύρους. Αλλά είναι το ίδιο. Και κάνει trade. Ε! Φοβήθηκε κάποιο που τον τόλ. Εντάξει, οκ. Okay. Άρα ουσιαστικά ο Κόλυθρος λέει ότι οκ,
Δεν σκοτώσω, θα σε κάνω value. Εντάξει, τίμιο, τίμιο, τίμιο. Και έχει και Τζέινα. Στην ουσία, αν έχει Τζέινα, την έκοβε κιόλας. Ακριβώς. Γιατί έπρεπε να την βγάλει κάπως. Ωπα, Ρέξαρ. Παίξαμε. Hero Power, Rexar, Hero Power. Ναι. Πιστεύω πως ναι. Άρα, ουσιαστικά τώρα ο Κόλεθρος βασίζεται στο Rexar. Για να κερδίσει. Το value με Rexar. Που γίνεται εύκολα κιόλας. Και ο Ατάγκας είναι σε φάση μπλιάχ. Ναι, σίγουρα. Oh. Ή ένα, σίγουρα, σε κάποιο 5-5 stealth, ίσως. Ή με charge. Ναι. Ή ένα... Divine Steel Poisonous. Εγώ θα πέρα Diremon. Το Divine Steel Poisonous δίνει στην έξτρα σε ό,τι πες και το ping. Εγώ παίρνω τα φθηνά, ρε φίλε, δεν μπορώ. Okay, συμφωνώ. Είμαι value gamer. Είναι low, βέβαια, και το χέρι του, έτσι. Μπακού, Vanilla, 9 mana, 7-8. Και πάμε σε 3-3-3. Stats of a 7 drop. Mm? Stats of a 7 drop. Ναι. Και τώρα πλέον ο Aggressoras είναι ο Αθάνας. Ο Αθάνας πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι όσο πιο νωρίς γίνεται. Παίζει και around crashing walls γιατί είναι καλός παίκτης. Αλλά μάλλον και έχουμε... τώρα ο Κόλεθρος πρέπει να γίνει reactive και σνάιπάρει με τη μία! Τι άλλο έχει. Οπότε τώρα θα παίξει Star Creeper λογικά. Αυτό. Εντάξει. Θα κάνει και το Stalker σίγουρα. Εντάξει, καλά έκανε γιατί έχει. Και Stalker, και Stalker. Ναι, γιατί έχει, έχει 4 activators. Ξέρω. Σίγουρα κάνει Stalker, σίγουρα κάνει Stalker. Βασικά δεν κάνει σίγουρα Stalker. Μπορεί να κάνει και Build a Beast. Γιατί θα πεθάνει έτσι καλή στο Blaze Caller. Κάνε αυτό καλό. Beatles, είναι. Beatles καλό κάποιο είναι. Μηδενικό ίσω να πέσει και τώρα. Ή Charge. Charge Life Till Ras. Έχει ένα μάνο, ναι. Είναι λίγο κάπα πράγμα που ακουμπάει τον όμω. Δεν έχω θέμα. Τι πήρε, ρε φίλε. Oh. Πήρε κάτι πολύ περίεργο. Πήρε το This is your only minion in the battlefield game. Ναι. Που δεν μου αρέσει, ρε φίλε. Πολύ situation. Μην το πήρε αυτό. Τι έχει δει. Όπα, δεν στην τράβηξε ο Αθάνας. Εντάξει, τι κάρτα να κάνει στο deck. Ποιο? Think Spark. Master Over Spark. Τα πρώτα μου τουρνουά με αυτόν τα σήκωνα. Αλλά είχε άλλο effect. Ναι, και είχαμε. Πασόκ. Deathlord Inquisitor, Πασόκ. Τελική εκατομμύρια ευρώ πρώτη θέση. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ πέρα. Face. Εδώ κάνουμε. Το Dragon's Fury, ξέρει τι θα βγάλει. Τι θα κάνει. Τίποτα. Παίζει Blast Wave στο deck του ο Θάνος. Α, λογικά το Blast Wave. Παίζει, εγώ δεν παίζω. Λες το κάνει για BM. Μήπως πας Face Flame Strike, Flame Elemental Ping. Καλά, μπορείς να κάνεις απλά trade με τον Blaze Caller του. Α, θες να περάσεις και τα τέτοια, θες να περάσεις και τα 8. Ναι, γιατί είναι ήδη, έχει ήδη το ένα σάκι και άμα τραβήξω δεύτερο είναι και lethal. Σωστό, σωστό. Μπορείς και όλες να κάνεις και αυτό για να τον σετάρεις. Σετάρει. Δεν βάρεσε face. Ω! Κάτσε, δεν βάρεσε face όμως. Βάρεσε με τον Blaze Caller. Αν βάρεσε. Α, βάρεσε. Το ασάκι, ναι. Και εγώ απλά βάρεσε πιο νωρίς. Ναι. Πιο νωρίς, εντάξει. Τον αφήνεις το έτσι, λέω. Always be careful, λέει ένα σοφός. Always be careful, παιδιά. Το έχει πει. Το λένε σοφοί άνθρωποι αυτό. Και το βλέπουμε. Και μαστίφαρος, αντρικός, για να τριντάρει. Έλα, πάμε, πάμε, κάτω, κάτω, κάτω. Το κάνουμε. Πόσο πάει. Μαστίφαρος, ναι, ρε, εννοείται. Αρκετά για να το σκοτώσει. Μπορεί να βρούμε και Mortal Coil, έτσι. Και Mortal Kombat. Μην ξεχνάς ότι και ο Arthus μπορείς να κάνεις Arthus σε Plated Plated και να πάρεις 87 κάρτες. Συμφωνώ. Δεν υπάρχουν όμως. 87 κάρτες. Ούτε η μία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αντρικός Arthus. Σίγουρα θες να τρεϊντάρεις. Ωπα ρε. Αυτό πεθαίνεις άμα σου το κάνει deal. Έλα, Arthus trade ρε φίλε, σκεφτόμαστε. Σίγουρα. Αφού εσύ είσαι ο αμυνόμενος. Και δεν θέλω να βγει τον τόλ, έτσι. Μπορεί να παίξει διπλό το όν. Α. Αυτό είναι απέσιο. Είναι. Α, διπλό το όν. Και πώς κερδίζει έτσι όμως. Εντάξει, μπορεί. Και το Fury είναι καλό εδώ για να φάνε αν δεν είχε τραβήξει το Flame Strike. Αυτό. Δεν το φοβήθηκε αυτό. Απλά τώρα ρε φίλε, άμα κάνεις Flame Strike, Ping, Trade. Ζει και ο Blaze Caller, κατεβαίνει free και κάτι και μετά πάλι σε reactive ο Σκόλεθρος. Ενώ αν είχες κάνει Arthus, θα είχες πάρει ένα Frostmourne και θα του λέγες Frostmourne Hangers, Scrap, Scrap και μετά θα βρεις και μια life στη Λίδρα, θα σου στα 30 life και θα του κάνεις summon και ένα board με 8 elemental scout και θα του λέγες GG. Δηλαδή σκοπός σου είναι κάποια στιγμή στο game να γίνεις εσύ ο aggressor. Αν δεν γίνεις ο aggressor δεν κερδίζεις. Ο Κόλεθρος τι κάνει. Κάνει Quail στον Αθάνα. Σκέφτεται τα λεφτά που θα πάρει αν κερδίσει το τουρνουά. Γι' αυτό πετάει κάτι κόνης.
Γιατί κάνει κολλή στον Αθάνατο? Δεν μα έχει συνηθίσει ο Αθάνατο ότι κάνει BM. Γιατί φοβάται ότι θα του κάνει BM ο Αθάνατο. Θα του κάνει. Δεν ξέρω. Το chat λέει καμιά ερώτηση για τον Τζανέτο. Αν φάσουνε Deathlord Τζανέτο. Όχι. Έχει πει ότι θα το έκανε, αλλά εντάξει, στην κάμερα τα λέει αυτό. Καλά, καλώς. Άρα έχει Blast Wave μέσα στο deck. Έπαθε Deathlord! Έπαθε Deathlord! Σίγουρα έπαθε Deathlord, γιατί δεν υπάρχει κανένα argument για να το κάνεις αυτό. Και αυτή τη στιγμή με το misplay που έκανε ο Αθάνας, όχι απλά δεν κέρδισε κάτι, αλλά λέει και στον Colethro ότι το χέρι του είναι ακριβώς Flamestrike, Dragon's Fury και κάτι ακόμα. Και μέχρι, μπορεί και το πεντάρι να ξέρει ότι έχει και τον Blaze. Μέχρι και ένας από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες κάνει τέτοια λάθη. Ναι. Και τώρα το εκμεταλλεύεται αυτό ο Colethros και περνάει στην αντεπίθεση. Και παίρνει δύο κάρτες που είπαμε πριν. Έτσι. Είπα Frostmourne Hangers. Και εδώ το coil μου. Και το. Doom, καλό είναι... και αυτό. Όχι τόσο, εντάξει. Έλα, κάνε trade. Καλό είναι. Κάνε trade. Να πούμε ότι εντάξει, ο Αθάνας δεν είχε κάνει κάποιο μεγάλο λάθος αυτό το series. Δεν αλλά... έχει Τζέινα κιόλα. Δεν την άξιζε με αυτό που έκανε πριν. Να τα λέμε αυτά. Μα το έκανε στο τελευταίο τρένο. Με αντέχει εδώ και πάρα πολλά. Όχι. Δεν με νοιάζει. Αφού βλέπει ότι είναι κοστό, το ήξερε. Να πούμε ότι είναι άτυχο. Ναι, δεν έχει τραβήξει ούτε Τζέινα ούτε Τζαλαλάλ. Που είναι οι δύο καλύτερε κάρτε του deck. Ισχύει. Ούτε Flame Strike. Think Master Basket το κάνει 1-1. Unlucky. Και ένα έξτρα σε τάρι Flame Strike. Να πούμε βέβαια ότι ο φίλος Colethros είναι στα 6 life, οπότε μπορεί να τον κερδίσει ο Αθάνας με το Optic Ragnaros ή απλά αν βρήκε το δεύτερο deal 4 damage. Και πάει έτσι. Κάτσε, μην κάνεις attack first, κάνε κάτι άλλο first. Ή θα κάνει cube. Μήπως κάνεις αυγό, cube. Cube stalker, ναι. Αλλά κάνεις cube stalker build a beast, ρε φίλε, πρώτα. Build a beast, cube stalker. Σκοπός είναι να βρεις την ένα με το, να βρεις κάτι με lifestyle για να κερδίσεις. Να σωθείς. Κάνε πρώτα build a beast, ρε φίλε. Αυτό. Δεν βλέπω αυτά. Αυτό λογικά είναι το Μακάο. Ποτέ αυτό, εντάξει. Α, κι όμως πήρε το χειρότερο. Δεν ξέρω τι σκέφτεται, ειλικρινά. Το 0 δεν παίρνεις εδώ πέρα. Δηλαδή, πραγματικά πήρε το μόνο beast που δεν είχε καμία λογική. Ούτε πιο φθηνό ήταν. Σωστό το trade και πάμε να δούμε Q σε Stalker. Ώστε να βάλεις όσο περισσότερο damage γίνεται κάτω. Συμφωνώ. Αυτό είναι, είναι Lethal Stern. Είναι 15, 17, 18, 21. Με το Frostborn είναι ένα off, σωστά. Ήρθε ζόλα, αλλά... Βέβαια, αν το πτεκάρει next turn τέτοιο... Το άλλο σάκι, το... Και πολύ σωστά πάει face ο Tankas. Σίγουρα. Και τώρα κάνεις κατευθείαν build a beast για να βρεις lifesteal charge. Ναι. Ή adapt. Το adapt είναι lethal. Με wind fury είναι 15, 20, 21. Είναι one off νομίζω. Όχι, νομίζω είναι exact. Πρέπει να βάλεις και το... 20. Κάτσε μαλάκα. 21 είναι. Μην τρας και ο 15, 20, ναι, ισχύει, ισχύει. Timberwolf σίγουρα. Timberwolf. Δεν βρήκε. Βρήκε taunt όμως. Το φθηνό δεν παίρνεις για να παίξεις και την ένα. Χωράει ένα. Μπορείς anyway, εντάξει, σωστό, οκ. Okay. Παίξε το αυγό καλύτερα τότε. Ή την ένα, την ένα. Παίξε κάτι για το Ragnaros. Σε παρακαλώ, παίξε κάτι. Αυτό και το Flamestrike. Για το Blast Wave. Αλλά ξέρεις δεν έχει κλειδαρό άλλος της καλλιώς. Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε Ragnaros να γίνει λίγο ωραίο το game. Έλα. Rag. Έλα. Όπα. Αυτό σε rag. Αυτό σε ασάκι. Αυτό σε rag. Είσαι ασάκι. Είσαι ασάκι, σωστό. Το ασάκι είναι καλύτερο, αλλά δεν θέλω ασάκι. Θέλω rag. Δεν γίνεται ασάκι. Παρομάνια και είναι αυτό. Δεν είναι καλά. Δεν φτάνει. Γιατί θα κάνει clear, αλλά θα ζήσει κάπως. Και θα τραβήξει τώρα το ασάκι και θα κλάψει. Το τράβηξε. Εντάξει. Όχι. Πολύ κοντά, πολύ κοντά. Ένα τεν. Όχι ένα τεν, ένα ντρο. Ένα ντρο μακριά. Πολύ close. Πάρα πολύ κλειδί να τελειώσει το series εδώ πέρα. Με φωνάζουν 20 εκατοστά. Ποιο είναι αυτό το αντέξ. Νομίζω ότι δεν νομίζαν τα τάγκ αυτά. Ωπα Γιάννη. Δεν ξέρω. Ένα ντρο. Ένα ντρο νωρίτερα. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι τώρα. Στο οποίο ο. Αθάνας έκανε ένα misplay. Αθάνας... Ένα Deathlord misplay. Ο Αθάνας έπαθε Deathlord. Γιατί το Deathlord misplay είναι όταν κάνει κάτι που ξέρει ότι είναι ηλίθιο. Και ναι. Το κάνεις anyway, όχι όταν κάνεις κάτι που δεν ξέρεις το match-up. Ωραία, θα δούμε και άλλα games. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σίγουρα άλλο ένα. Τουλάχιστον ένα ή δύο. Μεταξύ ένα και δύο. Πολύ χαζό αυτό με το τέτοιο, με το Fury.
του κόστησε το game. Λες να ξέχασε τι έχει στο list του. Νομίζω ότι του κόστησε το game όμως. Λες να έχει mage και ο Κόλεθρος. Μπορεί να νόμιζε ότι έχει Blast Wave. Γιατί έπαιζε Blast Wave στο Specialist. Σίγουρα έπαιζε. Ναι, εμένα θα πάρει το Blast Wave. Καθόλου. Τέλος πάντων, αυτό το match up είναι... Εγώ παίζω διπλή τέτοια ρε, διπλή Arcanomancer στο deck σε όλα τα lists. Γιατί, για να έχω win conditions. Λοιπόν... Ναι... Αυτό το match up τι λέει... Δεν έχω ιδέα πώς πάει το match up αυτό. Θα μας πει εδώ ο Θέρπεν, ο... Όχι. Ας το πάρουμε από την αρχή, λοιπόν. Ωραία, πάμε. Ως... Λοιπόν... Ως μάγος... Ως μάγισσα καλύτερα... Θέλεις να σκοτώσεις πιο γρήγορα να γίνεται τον Druid ή να μην του επιτρέψεις να κάνει το κόμπο του. Ωραία. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο για το match να σταματήσει το Druid. Θεωρώ ότι είναι Druid favor το matchup. Εντάξει, βέβαια είναι odd και παίζει threats. Δηλαδή και με το χειρό του πρεσάρει πάρα πολύ. Τράβησε την καλύτερη κάρτα του matchup. Βασικά όλων των matchups. Ναι. Τώρα πρέπει απλά να πρεσάρει. Ασάκια. Ασάκι πινγκ, ασάκι πινγκ. Και ο Κόλεθρος θα πρέπει να κρατήσει το Naturalize ή ένα Spellstone για τον Ragnarivi. Και ενδεχομένως θα πρέπει να κάνει clear και τον Zolala, γιατί μπορεί μετά να κάνει Zolala. Πολύ καλή καταφή. Ναι, 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 όντως. Θα χρειαστεί βέβαια και ένα Xoniar για να το κάνει utilize ολοκληρωμένα. Συμφωνώ. Πολύ καλό και αυτό. Okay. Ο Xoniar θέλει και είναι πόπα. Η Branching Paths που είναι Draw 2. Και εδώ πέρα κάνουμε τι. Ασάκ Hero Power. Ω, Pyromaniac. Ναι, αυτό. Πολύ καλύτερο. Πυρομανής. Οκ. Και τώρα φυσικά είναι ο Κόλεθρος, δεν κάνεις Pyromancer. Σίγουρα. Σίγουρα. Το αφήνει κάτω, μάλιστα. Δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά... Το κάνει ping. Για ποιο θέλει άλλο ένα το Spellstone. Ουζουλούς. Ένα ή δύο. Use or you lose. Τι κάνεις εδώ πέρα. Καλά, με use εδώ πέρα και Flare Elemental, του παίζεις το Pyromancer στην ουσία. Παίζει να τα τριντάρει. Εντάξει, παίζεις use, απλά είναι... Αυτά και την καρτούλα, ε. Χάνει 3 damage, αλλά... Οκ. Μου άρεσε αυτό. Θα παίξεις και το άντρο. Το άντροπ αυτό. Ναι. Ξέρεις τι κάνεις στο Μεγαθούν. Αν είναι κάτι στον board. Όταν πεθαίνει ο Μεγαθούν, γίνεται δράτη και βγάζει τον και δεν κάνει το effect. Άρα είναι counter σε αυτό το ματσάρι. Δεν ξέρω αν περίμενε το Μεγαθούν γενικά σαν deck. Σωστό. Αλλά σίγουρα κάνει νομίζω αυτό το είναι πράγμα. Είναι open οι λίστες. Τώρα ναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι ξέρει ο Κόλεθρος ότι υπάρχει την κάρτα στην τράπουλα. Κοίτα και στον board να το δει, θα το καταλάβει. Και είχε αλλά... κάνει και μια δήλωση ο Αθάνας ότι η τράπουλα θα παππούμε δεν έχει κακές κάρτες. Το βλέπω. Αλλά δεν ξέρω αν συμφωνώ με αυτό που έκανε πριν ο Αθάνας. Με το πρίξο μηνιών του. Ναι, για το. Εντάξει, θα μου πει ότι έχει καλά draws. Έχει τη ζόλα, έχει το. Ίσως το ένα damage ήταν λιγότερο σημαντικό από το ένα draw. Και δεν είναι υπέροχο. Είναι τα δύο damage που έχασε και το ένα damage κάθε γύρο. Οπότε μπορεί να είναι potential και 5-6 damage. Ισχύει αυτό. Άρα δεν είναι το Pyromancer, πάρα πολύ νωρίς ο Κόλεθρος. Έχει μια... δεύτερο βέβαια. Έτσι. Είναι λίγο greedy με του Pyromancer, να το πούμε αυτό. Και δεύτερο δεν έχει ντρόμο. Θα κάνει. Hero Power θα κάνει σίγουρα. Κάτσε ρε φίλε, τώρα δεν έχει ντρό στο χέρι του. Γιατί το έκανε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Ειλικρινά δηλαδή, τώρα αν δεν τραβήξει ντρό, απλά θα κάνει πα. Εδώ κάνει φλάρι. Όχι, όχι, παιδιά, ο Κόλεθρος βιάστηκε υπερβολικά. Δεν είσαι φλάρι εδώ πέρα. Εδώ σίγουρα δεν είσαι κάτι το οποίο θα κάνει ping. Θα κάνει... Φλάρι σε elemental. Δεν και κάνεις, clear, δεν και κάνεις death, Έτσι ρε φίλε, δεν κάνεις απλά τέτοιο ασάκι σε ping για να κάνεις next air Ragnaros. Ή δεν μπορείς ακόμα. Έλα, ρε, ασάκι σε ping κάνεις. Πόσα ping έχει κάνει, Δύο. Δύο-τρία. Δεν παίζει ρόλο, ασάκι σε ping. Αν έχει κάνει δύο, δεν είσαι μέσα να το κάνει τώρα, γιατί στο next air θέλει συν ένα. Θέλει 8 σύνολο, νομίζω. Ναι ρε φίλε, αλλά αν κάνεις τώρα... Next air θα μπορεί να παίξει Ragnaros. Αλλά θα κάνει coin ping. Ακριβώς αυτό που είπες. Έκανε coin ping, εντάξει τότε, οκ. Δεν ξέρω, πρέπει να μας δείξει τώρα έχει Ragnaros. Έκανε 3 pings. Κύριε, αν δεν έχει τώρα Ragnaros είναι τρελό το misplay του. Και τώρα ο κύριος Κολέθρος είναι σε φάση... Αχ, να χάνε ένα Pyromancer. Τον έχει. Όχι το δεύτερο, τον πρώτο. Ούτε δεύτερο τώρα. Τώρα πώς κερδίζεις, αδερφέ.
Δεν ξέρω, ρε φίλε, ειλικρινά το έχω παίξει ποτέ αυτό το deck, αλλά μου φαίνεται ότι δεν κερδίζει. Κάνει biology. Τι που θέλει, δεν τραβάει άλλο. Αν είχε κρατήσει τον άλλο Pyromancer, θα μπορούσε να κάνει clear με τον δεύτερο Pyromancer. Τώρα ξέρει και ο Αθάνος ότι έχει κι άλλο Pyromancer ο Mr. Κόλεθρος. Ξέρουμε πώ έγινε το παιδί. Τελείωσε, λες. Τελείωσε ο Pyromancer. Και από ό,τι φαίνεται και το χέρι και του. Και τώρα είναι... έχει Ragnarίδη ω Αθάνα. Έχει, ready, ωραία. Άρα κάνει απλά trade και περνά από το μούρι. Και τώρα ο Κόλεθρος δεν είναι δύο Spellstone. Θα κάνει ζόλα μετά ο Αθάνας το 4-4. Και νομίζω. Με κάποιο Wrath. Έκανε δύο Wrath. Κακόντρο και αυτό προφανώς. 3-1. Και έγινε αυτό που λέγαμε. Πρέπει να είσαι aggressor. Να πούμε επίσης ότι αυτό το deck το Mecha Thundruid είναι ένα deck το οποίο αν το παίζεις πολύ καλά είναι δυνατό, αλλά αν το ξέρεις τέλεια είναι από τα χειρότερα decks του game. Δεν είναι mid-range hunter που απλά πετάς κάρτες και κερδίζουν μέχρι και. Δεν έχεις εκτιμήσει τα περομάτια από το κομμάτι του game. Συγγνώμη, δεν εννοούσα εσένα. Τι εννοείς. Όχι, πρέπει πρέπει να μιλήσω σε βάσμο. Όχι, ρε, θέλω να κερδίσει. Θέλω να κερδίσει. Σε κερδίζει ο κύριο στο Hearthstone. Όχι, όχι. Εσύ με κερδίζει. Εντάξει, το δέχομαι. Το πάμε καλά. Ω, τι έκανε. Οκ, λέει ότι έχει ζόλα. Αλλά δεν έχει Ράγκναρο. Θα κάνει το Ράγκναρο. Σωστό. Τι διαφορά. Ό,τι καλά είναι πιο ακριβώ. Για ένα μάνα. Εντάξει. Αυτό το play δεν μου άρεσε. Βέβαια με top deck next turn θα μπορεί να κάνει clear το Ράγκναρο. Ω, α τα παίζει. Εντάξει, καλό είναι. Εντάξει, καλό deck τότε. Άρα παίζει και μπουριάρε φίλο τέτοιο. Ω, δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει απολύτω τίποτα. Η αλήθεια δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, ο Αθάνα αυτή τη στιγμή είναι. Ραγναρίδη, κάνε τη δουλειά σου. Εγώ αράζω με κοκτέιλάκι στο χέρι. Και εδώ σταματάει ο Κόλεθρος. Ψάχνει Wrath εδώ, μπας και σωθεί. Δεν νομίζω να κερδίσει κάπως ρε φίλο Κόλεθρος με αυτό που έχει κάνει τώρα. Το Pyromancer είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα μάθαμε το Pyromancer, δεν τον δίνεις. Ποτέ. Ο Pyromancer είναι σαν την παρθενιά σου. Δεν τον δίνεις όπου να είναι. Ωου. Σκληρό. Όχι. Εντάξει, ξέρω. Και συνεχίζει να πηγαίνει φέτο για κάποιο λόγο, έτσι. Εντάξει. Δεν μπορεί να κάνει πολλά τώρα. Όπως έστρωσε θα κοιμηθεί. Ρίχνει και απλά ένα μπακού εδώ πέρα ο Αθάνας. Μπορεί 7-8 άμα θέλει. Μπορεί και όχι. Προχωράμε, συνεχίζουμε κτλ. Ναι. Στο chat άρεσε το αστείο μου με την Παρθενιά. Εντάξει, χαίρομαι. GG. Έτσι. Δεν το πιστεύω να γίνει κάπως. Όπα. Όπα. Όπα, όπα, όπα. Γίνεται κάτι με αυτό. Έχει δύο naturalize βέβαια, έτσι. Ωoo! Να το ήρθε. Εντάξει, θα ζήσει ένα γύρο παραπάνω, ίσω. Δεν κερδίζει, λες. Φίλε, δεν μπορεί να βγάλει τα επόμενα minions του τέτοιου του Αθάνα. Δηλαδή, Αθάνα, αν παίξει 5 minions κάτω, δεν μπορεί να τα βγάλει κάπως ο Κόλεθρος. Έχει για να παίξει. Έλα. Έχει για να παίξει. Δεν έχει. Θα κάνει Pyromancer, Ziliax. Το Keep Place Golden. Σε τα ρίλισσο. Έχω μια ερώτηση μετά για σένα, Ζανέτα. Ωραία, μ' αρέσει που το κάνεις. Σίγουρα κάνεις natural light το Ραγναρόπουλο. Ο Αθάνας είναι σε φάση... Εντάξει. Δεν αξίζει να βρίσκομαι εδώ με τη μαλακιά που έκανα πριν. Αλλά... Ω, εντάξει. Και οι μεγαλύτεροι παίκτες. Οι μεγάλοι παίκτες, όπως εσύ η Δημήτρη μου. Έτσι. Εντάξει, ξέρεις τα δικά μου μισπλέζ είναι brain farts. Δεν είναι... Και όταν κάνω brain farts, όταν μιλάω, δεν τα κάνω. Τα κάνω μόνο όταν. Οπα. Ωραίο και η βιολογία. Έπαιξε τη βιολογία. Κάντε, κάντε, κάντε. Έλα, παίξε το, παίξε το, παίξε το. Χάνεις, ρε φίλε. Έλα, παίξε τη βιολογία. Χάνεις. Θα κόψει τη βιολογία. Έλα, έλα. Τελευταίο θέμα. Λέει δεν προλαβαίνει. Κόψει τη βιολογία. Okay. Και του μιλάει η κάρτα. Καταστροφικό. Μπορεί και όχι. Τώρα προχωράμε. Δεν έχει πλάκο μερικοί παίκτες αν γίνει μιλ μια κάρτα στο game νομίζω να τέλειωσε το game. Σε φάστο πω μαλάκα του κάψει κάρτα. Και θα βρίξει 10. Τώρα μπορείς να κάνεις και βουντού ντολ, μπορείς να κάνεις και... Απλά θα το φύζει κάτι τζάν κάτω, ας τραβήξει. Ή όχι. Καλύτερα όχι. Απλά παίζεις πράγματα ρε φίλε και εμείς στο board, δεν πρέπει να τα βγάλει ποτέ ο Κόλεθρος. Μόνο με Pyromancer κάνεις clear. Ναι. Σκέψου να έχει το στιγμή Nether Druid. Δεν έχει όμως. Γι' αυτό παίζει Pyromancer. Έχει, ξέρω εγώ, μια κάρτα που να λέει Nature's Call. Take all the minions from the board and shuffle them to your opponent's deck. 7 mana. Ακούγεται broken, αλλά υπάρχει στον Priest. Όπως τον Nether. Να δούμε τι θα κάνει ο Priest μετά που θα φύγει αυτή η κάρτα από το παιχνίδι. Ποιο? Το Shadow Visions. Το Shadow Visions και το Set Screen.
τι θα κάνουν οι παίκτες του Priest, τι θα κάνουν, άνεργοι θα γίνουν, θα περιμένουν. Οι specials του Priest. Έλα. Για τον Zedalo, το φίλο σου λες. Για τον Zedalo. Όχι. Καλό παιδί σου, καλό. Όπα, δεύτερο. Α, τώρα θα κάνει βιολογία. Και πώς θα βγάζει. Αν είναι πήγες παλαιομάντσερ. Από τα γύρω το χρόνο πίσω θα το κράταγε, πιστεύω. Ήταν η τέτοια, η... πώς το λέμε, η αχίλιος πτέρνα του Κόλεθρος ήταν αυτό το deck. Τον πρόδωσε. Καλά armor παίρνει, προφανώς θα το πέρα. Σαν άλλος αχιλέας. Έχει Moonfire. Ό,τι και να έχει. Όπα, κάτσε. Έχει Lethal, αλλά δεν έχει Lethal. Μπορεί να λέω βλακίστο στην ώρα το μεταξύ. Και απλά μπορεί να κερδίσει ο Κόλεθρος. Πώς κερδίζει. Γιατί είχα ξεχάσει ότι έχει διώξει όλες τις κάρτες από τον deck του. Ναι, αλλά πώς σκοτώνει. Δεν έχουμε naturalize. Λες να αφήσει. Κοίτα, αυτή τη στιγμή ο Κόλεθρος θέλει να κατεβάσει κάτω τον την Ανακόντα. Σε αρέσει όλα πάνω σε ένα. Κοίτα, αγαπητέ Λίθα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε δύο color casters και λέμε μόνο memes. Αλλά κάτσε να δούμε λίγο. Ωραία, να σου πω κάτι. Μπορείς να κάνεις ζόλα το ασάκι σου. Ωραία. Ναι. Να το παίξεις. Ναι. Να σκοτώσει το 4-3 που είναι στο board σου. Και να μην μπορεί μετά κάπως να. Και να μπορεί να σκοτώσει το. Την Anaconda. Δεν θα το σκότωνε. My own Anaconda Wand. Και μην ξεχνάμε ότι το χέρι του Αθάνας έχει και το One Drop. Αν δεν πεθαίνει ο Κατζάν, τι κάνει. Κατάλαβες. Κάνεις ζόλα το 1-1. Κάτσε ρε. Τώρα μπορεί κάνεις. Να κάνει. Το ασάκι πινκ, κάνει πινκ το δικό σου μήνυμα 4-3. Σωστά. Και είναι ο Κατζιτζάν κάτω. Σωστά, τώρα δεν μπορεί να πεθάνει ένα κόντα. Όχι. Okay. Ούτε άρα... ο Κατζιτζάν θα πέθανε. Τώρα είναι ένα μήνυμα και θα πέθανε μετά για λίθαν. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό αυτό. Okay. Μπορεί να χαζώ. Και αλλά... τώρα μπορεί ο Αθάνας να σκοτώσει το... την Ανακόντα ή απλά να παίξει αυτό βασικά. Βασικά. Τέλωσε. Βασικά να παίξει το ασάκι τώρα δεν έχει νόημα. Ακριβώς. Γιατί άρα... θα το στουεντάρει και θα πάρει και ένα τόν. Ναι. Άρα το taunt που έχει ο Κόλεθρος πρέπει να σκοτώσει τον Ανακόντα. Ναι. Και να βάλει και μπορείς να σκοτώσει. Άρα αν πεθάνει το 2-3 θα πάρει ένα taunt ο τέτοιος. Το οποίο θα μπορεί ποτέ να βγάλει από τη μέση. Πρέπει να βάλει τα creeper σίγουρα. Καλά, το creeper δεν κάνει τίποτα, απλά τον χειλάρει για 10, για 10. Κόβει το attack και το taunt, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνει ο Ανακόντας. Πολύ περίεργο, πολύ περίεργο το παίζει. Πάει πολύ περίεργα βασικά. Εμένα μου αρέσει πάντως που κάθομαι και σκέφτομαι λίγο γιατί ναι, όχι, κάνει αυτό, σετάρισε δύο γύρους στο. Α, έτσι. Και δεν πεθαίνει. Ακριβώς. Α, έκανε και hero power για 4, οκ. Okay. Σωστό. Ναι, και τώρα ουσιαστικά τι γίνεται. Ο Κόλεθρος βαράει για 10 το γύρο. Κάνει ντόλ. Ακριβώς. Και το γίνεται το game. Πολύ έξυπνο. Πολύ καλό. Άρα το side card, το tech card του Αθάνα. Του έδωσε τη δυνατότητα να παίξει αυτό το ματσάπ τελείως διαφορετικά. Οπότε και ο Κόλεθρος δεν θα πούμε ότι έπαιξε λάθος αυτό το ματσάπ γιατί ήξερε αυτή την κάρτα του Αθάνα. Οπότε υποχρεώθηκε σε περίεργα πράγματα. Δεν μπορεί να αποφύγει. Και τώρα του σκοτώνει το Μεκαθούν, αλλά ένα μικρό ύπουλο 3-0-3 του στερεί τη νίκη. Πολύ και 3-1 Αθάνα στους ημιτελικούς. Μπαούλο. Εναντίον. Εναντίον του Θίνο, νομίζω. Όχι, δεν είναι του Θίνο. Α, δεν είναι.